θέλοντας να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της έγκυρης διάγνωσης, το παράρτημα Χανίων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με την διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων προχώρησε το βράδυ της 4ης Φεβρουαρίου στην φωταγώγηση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το κτίριο, ντυμένο στα ροζ, φώτισε τον δρόμο προς την αισιοδοξία, καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα μεγάλο μέρος των περιστατικών καρκίνου μπορούν να αποφευθούν μέσω της πρόληψης και ένα μεγάλο μέρος των θανάτων μπορούν να αποφευθούν μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης. Θα ήθελα να σταθώ στους 4 βασικούς άξονες που είναι πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση. Το 2020 πάνω από 1 εκατομμύριο Ευρωπαίοι έφυγαν από καρκίνο. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μαζί με τα καρδιαγγειακά και την πανδημία είναι οι σύγχρονες μάστιγες. Η πρόληψη είναι το α και το ω για το κομμάτι του καρκίνου. Γι' αυτό αγκαλιάζουμε και υποστηρίζουμε κάθε δράση, κάθε ενέργεια η οποία έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση. Ο καρκίνος είναι εδώ, είναι υπαρκτός και είναι κάτι που επηρεάζει τόσο τον ίδιο τον ασθενή όσο και το οικογενειακό του περιβάλλον. Συνεπώς είναι σημαντικό να παροτρύνουμε τον κόσμο, ειδικά από κάποια ηλικία και μετά, άνδρες και γυναίκες, να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του παρατήματος Χανίων, ένα ακόμη κτίριο φιλοξενίας καρκινοπαθών έχει ιδρυθεί στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Προχωρεί και το θέμα των ξενώνων, γιατί έχουμε στην Παιανία ένα μεγάλο κτίριο αφενός μεν και αφετέρου ήδη στην Θεσσαλονίκη δόθηκε και στην υγειονομική περιφέρεια της περιοχής, κέντρο ημερήσιας νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος. Ακόμη η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας γραμμής, καλώντας το 215-215-2121. Οι ενδιαφερόμενοι, είτε καρκινοπαθείς είτε συγγενείς αυτών, μπορούν να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη.